θεολογία δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει σαν αρχαιολογικό έβριμα. Η θεολογία δεν είναι αρχαιολογία, δεν είναι μουσείο. Η θεολογία είναι αλήθεια και ζωή. Και η αλήθεια και η ζωή δεν θέλουν συντήρηση, αλλά θέλουν παράδοση. Να παραλαμβάνεις και να μεταδίδεις. Και μέσα στο γίγνεσθε αυτό της ζωής, της παραδόσεως και της μεταδόσεως, υπάρχει η αλήθεια, η θεολογική, η αλήθεια του Χριστού. Μεταξύ των δύο άκρων, έλεγε ο Αριστοτέλης, υπάρχει η μεσότητα που είναι αρετή. Η αρετή είναι μεσότητα, όχι με την έννοια του μισοβέζικου πράγματος, αλλά με την έννοια της πυρότητας που έχει. Γι' αυτό και έλεγε ότι ποιοτικά η αρετή είναι ακρότητα, ποσοτικά είναι μεσότητα. Παραδείγματος χάρη, το θάρρος ποσοτικά δεν φτάνει στο θράσος, αλλά ούτε υποβιβάζεται στην δειλία. Είναι αρετή μεταξύ δειλίας και θράσους. Ποσοτικά λοιπόν είναι ανάμεσα, μεσότητα. Ποιοτικά όμως είναι ακρότητα, είναι το υψηλότερο που πρέπει να έχει, το θάρρος και όχι το θράσος ή η δειλία. Εμείς πολλές φορές συνηθίζουμε να τα αντιστρέφουμε τα πράγματα. Ποιοτικά να βλέπουμε την ακρότητα και ποσοτικά να βλέπουμε την μεσότητα. Δηλαδή συγκεντρώνουμε πολλά πράγματα, οχυρωνόμαστε σε αυτά και νομίζουμε ότι αυτά αποτελούν αρετή. Ή αφαιρούμε τα πράγματα τα πολλά, παίρνουμε μια άλλη ακρότητα, απολυτοποιούμε την ακρότητα αυτή και νομίζουμε ότι αυτή είναι αρετή. Η αρετή και η εκκλησιαστική ζωή και η θεολογική σκέψη ακόμη είναι ένα αίσχυνο βατίν. Είναι δηλαδή μια πορεία με προσοχή, με σύνεση, με διάκριση πάνω στην κόψη του ξηραφιού. Όταν δεν προσέχει κανένας και πηγαίνει είτε προς την μία πλευρά, είτε προς την άλλη, είτε προς τα αριστερά, είτε προς τα δεξιά, τότε πέφτει έξω και απλώς ο χρωματισμός της πτώσεως του διαφέρει, όχι όμως και το γεγονός της πτώσεως. Στη θρησκευτική ζωή, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τονίζουν τους τύπους, τους κανόνες, την ακρίβεια στα δόγματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο πολλές φορές σήμερα στους κανόνες και τα δόγματα υπογραμμίζεται και λησμονείται το ουσιαστικότερο που υπάρχει στην χριστιανική πίστη, την αγάπη. Εν ονόματι της ακρίβειας του δόγματος ή της νηστείας ή της, του τύπου κτλ. Του θρησκευτικού, κατακεραυνώνονται όλοι οι άλλοι, αποστέλλονται στον έξω από εδώ και έτσι οι άνθρωποι αυτοί, απολυτοποιώντας τον τύπο, νομίζουν ότι επιτελούν θεάρεστο έργο. Εκείνο όμως το οποίο υπάρχει στην περίπτωση αυτή είναι ότι καταστρέφεται η αλήθεια της πίστεως, η αλήθεια της χριστιανικής ζωής. Η πίστη είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει σαν τύπος, να υπάρχει σαν προσήλωση σε σύμβολα και σε σχήματα και σε κανόνες κτλ. Κανόνες που τους έλεγε και ο γέροντας Παΐσιος, κανόνια με τα οποία χτυπούμε και σκοτώνουμε στους άλλους. Η πίστη πρέπει να συμβαδίζει με την αγάπη. Και όταν από την πίστη αφαιρείται η αγάπη, τότε γίνεται σε τελική ανάλυση δαιμονική. Και τόσο πιο δαιμονική γίνεται, όσο πιο ισχυρή είναι η πίστη. Γιατί και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν. Αν τα δαιμόνια όχι απλώς πιστεύουν αλλά και φρύτουν, τότε οποιαδήποτε στροφή εναντίον των ανθρώπων με έλλειψη αγάπης και με επίκληση πίστεως, όσο πιο ισχυρή είναι η πίστη αυτή και η αιμονή αυτή στην πίστη, την ξηρή πίστη, την άνευ πνεύματος πίστη, την άνευ αγάπης πίστη, τόσο πιο δαιμονική γίνεται. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και βλέπουμε πολλές φορές δικαιολογημένα πολλοί συνανθρωποί μας αποστρέφονται αυτού του είδους την θρησκευτικότητα και την θεωρούν ως κάτι το οποίο δεν ανήκει σε σοβαρούς ανθρώπους. Απ' την άλλη μεριά βέβαια υπάρχει και ο εκμοντερνισμός, η εκκοσμικευμένη θα λέγαμε πίστη. Αγάπα και κάνει ό,τι θέλεις. Αυτό είναι μια αλήθεια, την λέει και ο Ιερός Αυγουστίνος. Αλλά ποια είναι η αγάπη αυτή την οποία πρέπει να έχεις και να μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Αγάπη δεν είναι αυτό που εμείς αισθανόμαστε ως αγάπη. Αγάπη είναι ο Θεός της αγάπης. Ο Θεός είναι αγάπη
Η αγάπη δεν είναι Θεός. Επομένως, όταν ο άνθρωπος συντονίζει την αγάπη του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, όταν η αγάπη του είναι έκφραση της πίστεως του προς τον Θεό, της πίστεως του προς τον τριαδικό Θεό θα έλεγα, γιατί το κατεξοχήν κήρυγμα της αγάπης είναι το τριαδικό δόγμα, όπως το λέει και ο Μέγας Βασίλειος, όταν δεν αποσπάται από το δόγμα αυτό, όταν βιώνει το δόγμα αυτό της αλήθειας, της τριαδικής θεότητας, της περιχωρήσεως, της ενότητας, της κοινωνίας, της ισοτιμίας κτλ., τότε πραγματικά μπορεί να αγαπάει και να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά τι γίνεται συνήθως? Επικαλούμαστε μια σαρκική αγάπη, μια φιλόσαρκη αγάπη, αγάπη όπως την εννοούμε εμείς, και έτσι κάνουμε αυτό που θέλουμε εμείς, αδιαφορώντας για τα δόγματα, για τους κανόνες, για τους τύπους της Εκκλησίας, και έτσι κάνοντας ένα δικό μας, θα λέγαμε, φιλελεύθερο χριστιανισμό. Αυτό μπορεί να ανήκει στην θρησκεία της νέας εποχής και μπορεί να φτάνει πολλές φορές μέχρι εκεί, αλλά δεν είναι η αλήθεια του χριστιανισμού. Η αλήθεια του χριστιανισμού είναι η αγάπη χωρίς κρατούμενα σαρκικά, χωρίς κρατούμενα εγωκεντρικά, χωρίς κρατούμενα της εγωπάθειας του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος έχει τέτοια αγάπη, τότε ζει τον Θεό της αγάπης και τότε σέβεται και τους κανόνες και τους τύπους και τα σχήματα τα οποία υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Ένας πνευματικός άνθρωπος δεν αδιαφορεί για τους θεσμούς της Εκκλησίας. Οι θεσμοί υπάρχουν και διατηρούν το πνεύμα της Εκκλησίας. Χωρίς τους θεσμούς δεν μπορούμε να μεταφέρουμε, να μεταδώσουμε το πνεύμα. Και το πνεύμα, η χάρη, το χάρισμα χρειάζεται τους θεσμούς. Γιατί με αυτούς διατηρείται και με αυτούς μεταδίδεται στους ανθρώπους. Γι' αυτό ένας πνευματικός άνθρωπος, ένας θεολόγος θα έλεγα, ο οποίος λέγει ότι αγαπάει και κάνει ό,τι θέλει και ότι ο Θεός αγάπη εστί, ξεχνώντας ότι στην αγάπη φτάνουμε από τον φόβο του Θεού, από την ταπείνωση κτλ. Και εν ονόματι της αγάπης του Θεού περιφρονεί τους θεσμούς της Εκκλησίας, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πνευματικός, δεν έχει το πνεύμα το οποίο μεταφέρουν οι θεσμοί, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο χτυπάει τους θεσμούς οι οποίοι έχουν και το πνεύμα αυτό το οποίο δεν συμβάζεται με το δικό του πνεύμα. Η πνευματικότητα, κακώς λέγεται πνευματικότητα βέβαια, είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι μια αφηρημένη φρέσκια ιδέα η πνευματικότητα. Η πνευματική ζωή προϋποθέτει κοινωνία με το Άγιο Πνεύμα. Και η κοινωνία αυτή προσφέρεται και με τους θεσμούς. Δεν είναι οι θεσμοί εκείνοι που αποτελούν τη χάρη, αλλά δεν υπάρχει και χάρη η οποία να μην δίδεται μες στην Εκκλησία διαχρονικά και ιστορικά με τους θεσμούς. Γι' αυτό η αλληλένδετη αυτή παρουσία του θεσμού και της χάριτος είναι εκείνη η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει τη ζωή μας και ως πιστών και την θεολογία μας ως θεολόγων. Το πρόσωπο του Χριστού θα τολμούσα να πω είναι κατεξοχήν αυτή η έκφραση του συνδέσμου, του θεσμού και της χάριτος. Ο Χριστός είναι η Εκκλησία, το σώμα της Εκκλησίας, είναι και ο φορέας της χάριτος, είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε το σώμα του Χριστού, να διαφορήσουμε γι' αυτό και να πούμε για το πνεύμα του, για τη διδασκαλία του, για τη θεότητά του μόνο. Δεν είμαστε μονοφυσίτε, ούτε είναι ιστοριανοί. Πρέπει να δεχτούμε τον Χριστό ως σαρκωμένο λόγο, με θεσμό και χάρη, αυτόν που εθέσπισε τα μυστήρια και έδωσε το σώμα του για να αποτελέσει την Εκκλησία, και εν συνεχεία με το θεσμό αυτό να προχωρήσουμε στη χάρη, να νιώσουμε τη χάρη και να την δέσουμε, να την αισθανθούμε δεμένη και μετουσιωμένη μέσα στον θεσμό της Εκκλησίας, η οποία είναι και ο φορέας ταυτόχρονα της χάριτος. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, οποιαδήποτε παρέκκληση προς τα δεξιά ή τα αριστερά, προς την θεσμική διάσταση, τους τύπους, τους κανόνες και τα δόγματα, ακόμη ως δόγματα ξερά, ή οποιαδήποτε άλλη στροφή προς την αγάπη, όπως την εννοούμε εμείς, η οποία διαφορεί για το δόγμα, διαφορεί για τους κανόνες, διαφορεί για την τάξη της Εκκλησίας, είναι ακρότητες και δεν είναι αρετή. Και η πνευματική αρετή, και η θρησκευτική αρετή, και η θεολογική, θα έλεγα, αρετή, είναι μεσότητα. Μεσότητα ως προς το περιεχόμενο, ακρότητα ως προς την ποιότητα. Οι δύο ακρότητες αυτές μπορούν να ονομαστούν συντηρητισμός και φιλελευθερισμός ή εκκοσμίκευση. Ο συντηρητισμός συνήθως επαινείται και θεωρείται αρετή. Δεν νομίζω ότι τιμά πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι είναι συντηρητικοί όταν καταλαβαίνουν τι περιέχει, τι σημαίνει η έννοια αυτή. Συντήρηση θέλει
κάποιο αρχαίο κοιμήλιο. Συντήρηση θέλει κάτι το αρχαιολογικό, το οποίο πρέπει να διατηρείται έτσι όπως είναι ανά τους αιώνας. Η θεολογία δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει σαν αρχαιολογικό έβριμα. Η θεολογία δεν είναι αρχαιολογία, δεν είναι μουσείο. Η θεολογία είναι αλήθεια και ζωή. Και η αλήθεια και η ζωή δεν θέλουν συντήρηση, αλλά θέλουν παράδοση. Να παραλαμβάνεις και να μεταδίδεις. Και μέσα στο γίγνεσθε αυτό της ζωής, της παραδόσεως και της μεταδόσεως, υπάρχει η αλήθεια, η θεολογική, η αλήθεια του Χριστού. Του Χριστού που παρατείνεται στους αιώνας. Δεν συντηρείται στους αιώνας, αλλά παρατείνεται στους αιώνας. Ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, λέει ότι παρέλαβε καγάρι μην ο και παρέλαβον ότι ο Χριστός κτλ. Παρέλαβε και μεταδίδει. Αυτό το πράγμα έχουμε να κάνουμε μέσα στην Εκκλησία και ιδιαίτερα οι κληρικοί, οι θεολόγοι, να παραλάβουν με πιστότητα αυτά τα οποία παρεδόθηκαν και να τα μεταδώσουν παραπέρα. Αυτή η παράδοση και η μετάδοση είναι ταυτόχρονα και ο εξυγχρονισμός, γιατί ο καθένας παραλαμβάνει και παραδίδει στην εποχή του και επομένως είναι και συναφιακός, για να χρησιμοποιήσουμε και έναν όρο τον οποίο πολλοί συνηθίζουν σήμερα οι θεολόγοι και στον τόπο μας. Είναι δεμένος, αν είναι δεμένος με την παράδοση. Αν δεν είναι δεμένος και αισθάνεται ότι αυτά τα οποία λέει είναι ξένα, τότε είναι φυσικό να αναζητήσει κάτι καινούριο. Είναι φυσικό να αναζητήσει κάτι το οποίο νομίζει ότι τον εκφράζει καλύτερα. Αλλά θα εκφράζει αυτόν, δεν θα εκφράζει την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι πατερική, όχι με την έννοια του ότι συντηρεί κοιμήλια που παρεδόθησαν από τους πατέρας. Είναι πατερική γιατί είναι πατρική. Είναι πατερική γιατί ακριβώς ενδιαφέρεται σαν πατέρας και σαν μητέρα για το πίμνιο και για τον κόσμο ολόκληρο. Έτσι λοιπόν δεν πρέπει να εννοούμε την μετάδοση της εκκλησιαστικής αλήθειας σαν κάτι το οποίο προϋποθέτει μια πατροκτονία, αλλά σαν κάτι το οποίο προϋποθέτει την πορεία μας στην οδό την οποία βάδισαν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ακολουθώντας την οδό, τη μόνη οδό, τη μοναδική οδό που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Δεν μπορεί να υπάρξει αλήθεια και ζωή χωρίς συνέχεια, χωρίς παράδοση. Η Ορθόδοξη θεολογία είναι θεολογία ορθόδοξη γιατί είναι παραδοσιακή. Δεν θα είναι ορθόδοξη αν είναι συντηρητική. Δεν θα είναι ορθόδοξη πολύ παραπάνω αν είναι φιλελεύθερη, εκκοσμικευμένη. Μερικοί μάλιστα, ίσως όχι άδικα, θεωρούν πιο επικίνδυνο τον συντηρητισμό, την παραδοσιαρχία όπως λένε, που τελικά είναι ο φονταμενταλισμός δηλαδή, παρά τον εκμοντερνισμό. Γιατί ο εκμοντερνισμός σου λέει είναι τέλος πάντων κάτι το οποίο εκφράζει κάποιον ανθρώπους, ενώ η παραδοσιαρχία, ο φονταμενταλισμός είναι κάτι το οποίο εμποδίζει και τους άλλους να προσέλθουν στην Εκκλησία. Εν πάση περιπτώσει δεν θα κρίνουμε εδώ πέρα την βαρύτητα της πτώσεως και στη μια και στην άλλη περίπτωση υπάρχει εκτροπή. Και εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε όλοι μας είναι ακριβώς η σύγκληση αυτών των δύο πραγμάτων. Ίσως η κρίση την οποία παίρνουμε σήμερα και στην κοινωνία και στην θεολογία και στην εκκλησιαστική μας ζωή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για να συγκλίνουν αυτές οι ακρότητες. Για να καταλάβουμε ότι ούτε η παραδοσιαρχία, η προσκόλληση στους τύπους είναι εκείνο που θα σώσει την Ελλάδα και την ελληνική θεολογία, ούτε η πατροκτονική αποστροφή προς πατέρας γιατί τους θεωρούμε ως απερχαιωμένους. Αυτή είναι ακριβώς την κλίση, μας την απευθύνει θα έλεγα το μήνυμα της εποχής, η κρίση της εποχής, η κατάσταση του συγκλονιστική την οποία ζούμε σήμερα ως κοινωνία και ως έθνος και ως πρόσωπα. Ας προσπαθήσουμε πέρα από την πολυτέλεια των αντιθέσεων και των αμοιβαίων κατακρίσεων από τη μια και από την άλλη πλευρά να βρούμε τον εαυτό μας, να βρούμε την αλήθεια που υπάρχει μέσα μας, γιατί η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, να μην τη συμπνίγουμε την Βασιλεία αυτή ούτε με τύπους ξηρούς, ούτε με τις φιλελεύθερες δικές μας ωρέξεις και επιθυμίες, να την δούμε κατάματα όπως πραγματικά είναι, να αφήσουμε το εγώ μας και να δούμε τον Χριστό μέσα μας, να αδειάσουμε από φιλαυτία τον εαυτό μας και να αφήσουμε να χωρέσει το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, να
ευρύνει την καρδιά μας και να μας φέρει να αγκαλιάσουμε όλους τους ανθρώπους, πρώτους αδελφούς μας ορθοδόξους, οι συντηρητικοί, οι λεγόμενοι, τους φιλελευθέρους, φιλελεύθερους, τους συντηρητικούς, μέσα στην ενιαία παράδοση, η οποία είναι και συντήρηση κατά μία άποψη, αλλά και ελευθερία κατά την άλλη άποψη, είναι ο συνδυασμός και η υπέρβαση αυτών των αντιθέσεων, και έτσι σε αυτή τη σύνθεση που θα βρει και ο καθένας και η καθεμιά, θα έλεγα, πλευρά την ικανοποίησή της και την επαλήθευσή της στα ουσιώδη και την απόρριψη των υποσιωδών, να βρεθεί και η αυθεντική οδός της σύγχρονης θεολογίας, της σύγχρονης ορθόδοξης θεολογίας, από την οποία έχει ιδιαίτερη ανάγκη και ο τόπος μας, αλλά και γενικότερα η ανθρωπότητα. Γιατί η ορθοδοξία δεν είναι εθνική τοπική εκκλησία. Είναι οικουμενική, και οι ανάγκες οι οποίες χρειάζονται στην οικουμένη είναι ανάγκες πρωτίστως που μπορούν να καλυφθούν από την ορθόδοξη εκκλησία. Αυτή η εκκλησία την οικουμένη στήριξε, και αυτή η εκκλησία πρέπει να, και αυτή η θεολογία πρέπει να στηρίζει την οικουμένη και να τρέφει την οικουμένη και να νοηματοδοτεί τη ζωή, της ιστορίας και της ιστορίας του προσωπικής του καθενός μας.